Να ξεκινήσουμε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα στο εργατικό κέντρο η σύσκεψη των αγροτών που από το κάλεσμα που είχαν κάνει οι αγροτικοί σύλλογοι του Δήμου Οριστιάδας, Οριστιάδας, Τριγώνου και Δύσας, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων μας, και το ενθαρρυντικό ήταν ότι ήταν πολύ νέος κόσμος, πολύ νέοι αγρότες που στήριξαν το κάλεσμα και ήρθαμε και αποφασίσαμε ότι το Σάββατο 12 η ώρα στις 10 του μηνός θα μαζευτούμε με τα αγροτικά μας μηχανήματα στον κόμβο των Καστανεών, ώστε να στηθεί το μπλόκο του Βορείου Εύρου. Στη γέφυρα εννοείται, εκεί που είχε γίνει συγκέντρωση μεγάλη του 2016. Το 2016, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είπαμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε με πιο δυναμικό τρόπο τα αιτήματα που βάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμε όλους τους αγρότες, όλους τους συναδέλφους μας, όλους τους κτηνοτρόφους, όλους τους μελισσοκόμους το Σάββατο 12 η ώρα στη γέφυρα των Καστανεών, όπου θα στηθεί το μεγάλο μπλόκο του Εύρου. Αυτό που ζητάμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει να γίνει αναθεώρηση της ΚΑΠ και με τα οικολογικά σχήματα, καθώς χάνονται πάρα πολλά χρήματα από τον παραγωγό, όπως έχουμε αναλύσει τόσο καιρό τα προβλήματά μας. Το αγροτικό πετρέλαιο που αυτό μας δίνουν είναι ψίχουλα και δεν έχει καμία σχέση με την μείωση, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου που ζητάμε στα αιτήματά μας. Και φυσικά το χαράτσι που έχει μπει στους ΤΟΕΒ, να ζητάμε να καταργηθεί η ΚΙΑ και να μην γίνει καμία επιστροφή χρημάτων, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς η παραγωγή. Σήμερα έγινε η σύσκεψη των αγροτών. Ήταν μια πάρα πολύ καλή σύσκεψη, είχε αρκετό κόσμο, ήταν εκπρόσωποι φορέων. Δυστυχώς, επειδή τα προβλήματα τρέχουν και είναι και σοβαρά, οι αγρότες του Βορείου Εύρου, οι τρεις αγροτικοί σύλλογοι αλλά και οι αγρότες εδώ που συμμετείχαν στη σύσκεψη αποφάσισαν να βγουν και να διαμαρτυρηθούν πλέον με κλιμάκωση του αγώνα. Η κλιμάκωση αυτή τη στιγμή είναι, αποφασίστηκε 10 του μηνός, ημέρα Σάββατο και 12 η ώρα, να συγκεντρωθούν τα αγροτικά τρακτέρ στη γέφυρα των Καστανεών. Σαν πρώτη κίνηση είναι αυτή, περιμένοντας και τις απαντήσεις από το Υπουργείο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, βλέπουμε και τι θα αποφασίσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που αύριο θα γίνει στη Λάρισα πανελλαδική σύσκεψη και πώς θα κλιμακώσουν τον αγώνα, και εμείς θα συμπαραταχθούμε με όλους τους υπόλοιπους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια, θα γίνουν κάποιες προετοιμασίες, θα ενημερωθούν οι αγρότες στα χωριά, θα περάσει η Επιτροπή από τα χωριά, θα ενημερωθούν όλοι οι αγρότες. Δεν μπορούν να λένε ότι δεν γνωρίζουν, θα το μάθουν και θα πάρουν το τρακτέρ και να βγουν, και πρέπει να αναλάβουν την τύχη στα χέρια τους. Γιατί αν δεν παλέψουν, αν δεν αγωνιστούν, αν δεν διαμαρτυρηθούν, δεν υπάρχουν λύσεις, και οι λύσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μας επιτρέπει την επιβίωσή μας. Και δυστυχώς με αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν υπάρχει επιβίωση, δεν υπάρχει μέλλον. Και ειδικά για τους νέους αγρότες που έχουν κάνει σχέδια βελτίωσης, που έχουν αγοράσει τρακτέρ, έχουν χρεωθεί, και δυστυχώς βλέπουμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο στον αγροτικό τομέα και κτηνοτροφικό. Συνέχεια περαιτέρω τοπικοποίηση, όπως ας πούμε κλείσιμο συνόρων. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αγρότες, οι συνάδελφοι αγρότες που συμμετέχουν με τα τρακτέρ τους στην κινητοποίηση. Εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από εδώ. Όσοι συμμετέχουν, αυτοί θα πάρουν και τις ανάλογες αποφάσεις. Καλούμε το Σάββατο τους αγρότες στο να οξύνουμε τις κινητοποίησεις μας απέναντι στην κυβέρνηση, που δεν έχει δώσει ουσιαστική απάντηση υπέρ μας σε κανένα από τα αιτήματά μας. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, διεκδικούμε συγκεκριμένες απαντήσεις από πλευράς της κυβέρνησης στα αιτήματα που βάζουμε, πιέζουμε ώστε να κερδίσουμε αφορολόγητο πετρέλαιο, κατώτατη εγγυημένη τιμή στα αγροτικά προϊόντα που να μας εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό εισόδημα ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε στα χωριά μας, μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, να μην ισχύσει η υπουργική απόφαση όσον αφορά τα ΤΟΕΒ, όπου καλούμαστε να πληρώσουμε ένα χαράτσι εμείς οι αγρότες, ουσιαστικό χαράτσι είναι κοντά στο 500.000 ευρώ. Κλιμακώνουμε τον αγώνα, παλεύουμε ώστε να πάρουμε θετικές απαντήσεις πάνω στα αιτήματά μας.